Συντρόφοι σε σύντροφοι, φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με κάτι προσωπικό. Από την πόλη της Χαλκίδας και από τη σχολή πεζικού αποστρατεύθηκα πριν από 12 χρόνια. Ήταν το τέλος στρατιωτικής μου σταδιοδρομίας. Η μοίρα παίζει περίεργα παιχνίδια. Και στην πόλη σας ξεκινώ ένα νέο ταξίδι. Διαφορετικό, ακόμη πιο ωραίο. Τα συναισθήματά μου είναι πολύ έντονα, γιατί σήμερα ανάμεσά σας είναι και ένας συμμαθητής μου από τη Σχολή Ευελπίδων που συμπτωματικά αποστρατευθήκαμε την ίδια μέρα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, το επόμενο διάστημα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχουμε διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις για την τοπική διοίκηση, τις περιφέρειες, την Ευρωβουλή και τέλος τις εθνικές εκλογές. Όπως όλοι αντιλαμβάνεστε, στην κάλπη, σε κάθε κάλπη, πρέπει να δώσουμε το μήνυμα για ένα μεγάλο όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Κεφαλαίου, λέγοντας ναι στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γιατί η μόνη λύση, η μόνη αντίδραση είναι να δυναμώσουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας όσο το δυνατόν περισσότερο. Το δρόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον γνωρίσαμε πολύ καλά. Τον ζούμε εδώ και τόσα χρόνια. Αδιέξοδος δρόμος που μας έφερε εδώ με αποτέλεσμα τη φτώχεια, την ένταση της εκμετάλλευσης, την ανεργία, τα δυσβάσταχτα βάρη και χρέη για το λαό, την ανασφάλεια για το αύριο τόσο στην Ελλάδα όσο και στα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΚΚΕ καλεί σε αντεπίθεση ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων και στην πολιτική της, στο κεφάλαιο και τις κυβερνήσεις που το υπηρετούν. Όλα αυτά τα χρόνια που το Κομμουνιστικό Κόμμα με συνέπεια κατάφερε να απογυμνώσει το αφήγημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζήσαμε και ζούμε όσα είχε το Κομμουνιστικό Κόμμα καταγγείλει. Και είναι γνωστό πως δεν έχει μαντικές ικανότητες, ούτε διεκδικεί το ρόλο ενός νέου Νοστράδαμου. Απλά, μελετώντας την ιστορία, φαίνεται το μέλλον. Μελετώντας τις συνθήκες και συμβάσεις που υπογράφουν, είναι ξεκάθαρο πού το πάνε. Τα παραμύθια που παρουσιάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη ως την Ευρώπη της σύγκλησης, της κοινωνικής συνοχής, της διαρκούς και αηφόρου ανάπτυξης έχουν αποκαλυφθεί πλήρως. Όλα συντρίβονται από την πραγματικότητα των βάρβαρων μέτρων της επέλασης σε μισθούς και συντάξεις, των ελαστικών εργασιακών σχέσεων για να γίνει όσο είναι δυνατόν φθηνότερη αγορά η εργατική δύναμη. Οι αντιλαϊκές κατευθύνσεις της πολιτικής μνημονίου διαρκείας που σταδιακά εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ως αποκλειστικό σκοπό να θωρακίσουν τα κέρδη και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων. Οι μηχανισμοί εποπτείας των προϋπολογισμών προωθούν αντιλαϊκές πολιτικές με κόφτες δικαιωμάτων και ματωμένα πλεονάσματα. Και επειδή διαρκώς όλα αυτά τα χρόνια οι κυβερνήσεις των Νέα Δημοκρατία Πασόκ, αλλά και των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και τώρα ΣΥΡΙΖΑ με κάτι άλλο, μιλούν για ανάπτυξη, δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να παραπλανούν το λαό. Αφού κάθε προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξει την πορεία της ανάπτυξης με μικρή χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το μεγάλο μέγεθος του κεφαλαίου που υπερσυσσωρεύεται, λιμνάζει και δεν μπορεί να επενδυθεί με ικανοποιητικά ποσοστά κέρδους. Τρανή απόδειξη, η προβληματική τραπεζική όμιλη, αλλά και τα υπερχρεωμένα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώστε, η νέα επιβράδυνση στην ανάπτυξη της Ευρωζώνης προαναγγέλει νέα καπιταλιστική οικονομική κρίση, που και πάλι θα την πληρώσουν οι λαοί. Οι ίδιοι μηχανισμοί που με μαεστρία καταδυναστεύουν τους λαούς της Ευρώπης εξαγγέλουν τη συγκρότηση προοδευτικού μετόπου για να αντιμετωπίσουν την άνοδο της ακροδεξιάς. Είναι οι ίδιοι που στηρίζουν τη μόνη εποπτεία των ευρωπαϊκών μηχανισμών, τα ματωμένα πλεονάσματα, τους προϋπολογισμούς φτώχειας για τα λαϊκά στρώματα, των περικοπών σε υγεία, παιδεία και πρόνοια.
Είναι οι ίδιοι που πασχίζουν για την ενίσχυση του υπεριαλιστικού ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλο τον κόσμο, για τη διαμόρφωση δικών της στρατιωτικών και κατασταλτικών μηχανισμών αποτελεσματικών σε επεμβάσεις και καταστολή της λαϊκής πάλης. Είναι οι δυνάμεις που στηρίζουν τον αντικομουνισμό, την απαράδεκτη εξίσωση φασισμού-κομμουνισμού. Εκτρέφουν θεωρίες ανύπαρκτες, όπως τη θεωρία των δύο άκρων, για να στηρίξουν με νύχια και δόντια το σύστημα που τους γεννά και τους τρέφει. Ένα σύστημα ανθρωποβόρο και ισοπεδωτικό. Το ζούμε. Δημιουργούν κομματικά αναχώματα κάθε φορά, προκειμένου να τραβήξουν την προσοχή του λαού από τα πραγματικά προβλήματα, προβάλλοντας πρόσωπα, κάποιες νέες, δίθεν αριστερές ιδεολογίες, όλα περίπου. Τίποτε ακριβώς. Το ακριβώς είναι η έκπληξη που φυλάνε στο λαό μετά το άνοιγμα της κάλπης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, πραγματικά προοδευτικό είναι η πάλη για τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Είναι η πάλη για την ανατροπή της εξουσίας των καπιταλιστών. Και μπορούμε να ορθώσουμε το ανάστημά μας, να απαντήσουμε στην επίθεση που δέχονται από την άρχουσα τάξη η ζωή και τα δικαιώματά μας. Δεν θέλουμε άλλο όλο και πιο μισή ζωή. Δεν θέλουμε όλο και περισσότερο διπλάσιες υποχρεώσεις και ταυτόχρονα ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Ας αντιληφθούν οι κυβερνήσεις πως είναι για να υπηρετούν το λαό και όχι για να ξεπουλάνε το βιώς της πατρίδας. Δυναμώνουμε με την ψήφο μας το ΚΚΕ. Μιλάμε και εξηγούμε στους ανθρώπους γύρω μας γιατί ναι στο ΚΚΕ, καθημερινά, με κάθε ευκαιρία. Από την Εύβοια, από την πόλη της Χαλκίδας, από την περιοχή του Δημήτρη Μηταρά, του Ορέστη Μακρύ, του Νίκου Σκαλκότα, της Σωτηρίας Μπέλου, του Γιώργου Παπανικολάου, του Γιάννη Καρύμπα, κάνω έκκληση στους αδέλφους μου των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας να στηρίξουν τα ψηφοδέλτια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Είναι σάρκα από τη σάρκα του λαού μας, καταγόμενη από λαϊκά στρώματα. Να ξυπνήσει μέσα τους η ταξική του συνείδηση και να τους υποδείξει το σωστό δρόμο. Υπηρετούν το λαό και την πατρίδα για την ακεραιότητά της και όχι για να είναι εργαλεία εξυπηρέτησης των υπεριαλιστικών δυνάμεων. Να δείξουν στην κάλπη πως μπορούν να είναι η ανατροπή και η αντεπίθεση. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, το μονοπάτι των αγώνων θα μας φέρει στο δρόμο της νίκης. Και αυτό το μονοπάτι, όσο δύσκολο και να είναι, είναι αυτό που μας βγάζει από τα αδιέξοδα. Ο τόπος μας είναι τυχερός και άτυχος μαζί. Είναι σταυροδρόμοι πολιτισμών και λαών. Γι' αυτό και η περιοχή μας ήταν, είναι και θα είναι πυρητιδαποθήκη. Ας πούμε το μεγάλο όχι, δείχνοντας το μοναδικό ναι στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Καλό αγώνα.